Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και του δίνουμε όλη τη δόξα. Μας αξιώνει να είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τον εαυτό μας δάσκαλο, καθηγητή ή θεολόγο, αλλά μαθητή του Ιησού Χριστού, μαθητές του Ιησού Χριστού είμαστε όλοι μας, που μαθητεύουμε μαζί με εσάς τα πράγματα του Θεού, μέσα μόνο και μόνο από το Λόγο του Θεού. Σήμερα θα αρχίσουμε με κάποιον ανώνυμο φίλο μας, ο οποίος λέγει «Γεια σας, ο Θεός να σας ευλογεί». Τι είναι και ποιο είναι το χρίσμα Α Ιωάννου Β 27. Να το διαβάσουμε. Και το χρίσμα το οποίο εσείς λάβετε από αυτού εν ημίν μένει, μέσα σας μένει και δεν έχετε χρίαν να σας διδάσκει τις, αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρίσμα περί πάντων, ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος. Και καθώς σας εδίδαξε, θέλετε μένει εν αυτό. Η έννοια του χρίσματος ξεκινάει από την Παλαιά Διαθήκη, όπου ο Θεός έδωσε εντολή μέσα από το Μωυσή και τον νόμο του για τους κεχρισμένους του. Λέγει λοιπόν στην Έξοδο, στο λάμπτα κεφάλαιο, 30 κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο. Και λάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, «Και εσύ λάβει σε αυτόν εκλεκτά αρώματα, καθαράς Σμύρνης 500 σύκλους και ευώδες κοινάμωμων ίμιση αυτής 250 και ευώδους καλάμου 250 και κασίας 500 κατά των σύκλων του Αγίου και ελαίου ελαίας εν ίν». Και θέλεις κάμει αυτό έλαιον Αγίου χρίσματος, χρίσμα μοιρεψών κατά την τέχνη του μοιρεψού. Άγιον χρηστήριον έλεον θέλει είστε. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη έννοια του χρίσματος στην Αγία Γραφή, όπου ήταν λάδι με διάφορες προσμίξεις μυρωδικών και άλλων κατά ακριβώς τη σύνθεση της εντολής του Θεού. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού στο 26 εδάφιο και θέλεις χρήση με αυτό την σκηνή του μαρτυρίου και το κυβο, και την κυβωτών του μαρτυρίου και την τράπεζαν και πάντα τα σκεύη αυτής και την λιχνίαν και τα σκεύη αυτής και το θυσιαστήριον του θυμιάματος και το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος με τα πάντων των σκευών αυτού και τον υπτήραν και την βάσιν αυτού και θέλεις αγιάσει αυτά διότι είναι αγιότατα, πάντο εγγίζων αυτά θελείστε άγιον. Και των αρών και τους ιούς αυτού θέλεις χρήση και θέλεις αγιάσει αυτούς για να ιερατεύουσιν. Και θέλεις λαλήσει, συνεχίζει το 31 εδάφιο, προς τους ιούς Ισραήλ λέγον, τούτο θέλει είστε εις εμέ, άγιον χριστήριον έλεον εις τας γενεά σας. Επί σάρκα ανθόπρου δεν θέλει χυθεί, ουδέ θέλετε κάμι όμοιον αυτού. Κατά τη σύνθεση αυτού, τούτο είναι άγιον και άγιον θέλει είστε εις εσάς. Αλλά υπήρχε μια συνταγή από το Θεό, για να φτιάξουν οι άνθρωποι του Θεού, οι υπηρέτες του Θεού, οι ιερείς και οι λεβίτες, να φτιάξουν ένα έλεον, όπως είπαμε προηγούμενα,
με προσθήκες μυρωδικών και άλλα, με συγκεκριμένη όμως συνταγή που έδινε την εντολή ο Θεός, με αυτό να χρείονται ιερείς και να αγιάζονται, να ξεχωρίζονται, αλλά και τα σκεύη του οίκου του Θεού. Και αυτά να αγιάζονται και να ξεχωρίζονται για την λατρεία και για την υπηρεσία του Θεού. Και οι ιερείς και τα σκεύη τα οποία ήταν στην υπηρεσία του Θεού μέσα στο ναό του Θεού. Επίσης με χρίσμα εχρίοντο και με σκέτον έλαιον θα έλεγα εκ του θυσιαστηρίου και οι βασιλείς. Διαβάζω παραδείγματος χάρη από το Σαμουήλ Α, το Ιώτα Σίγμα Τάφ κεφάλαιο, το 12 εδάφιο. Και έστειλε και έφερε αυτόν τον Δαβίδ ή το δε ξανθός και βόφθαλμος και ρώος την όψιν και είπε ο Κύριος σηκώθητη χρήσον αυτόν διότι ούτως είναι για βασιλεύς. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου εκ του θυσιαστηρίου και έχρισε αυτόν εν μέσω των αδελφών αυτού, με αποτέλεσμα επήλθε το πνεύμα του Κυρίου στον Δαβίδ από τις ημέρες εκείνης και εφ' εξής. Άρα λοιπόν το χρίσμα ήταν κάτι γνωστό στην Παλαιά Διαθήκη, προσδιορισμένο από το Θεό, με ακρίβεια, και αυτό ήταν για να χρείονται, να γίνονται δηλαδή και χρησμένοι του Κυρίου, ο βασιλεύς και οι ιερείς. Οι βασιλείς δηλαδή και οι ιερείς του υψίτους του στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό όμως αποτελούσε προτύπωση του χρίσματος το οποίο επρόκειτο να λαμβάνουν οι πιστεύοντες στην Καινή Διαθήκη. Και πρώτος ο οποίος εχρίστη με χρίσμα Άγιον, διαβάζω από τις Πράξεις των Αποστόλων από το κεφάλαιο Δέλτα και το εδάφιο 27, διότι συνήχθησαν επαληθείας εναντίον του Αγίου σου παιδός Ιησού, τον οποίον έχρισας. Αλλά ο πρώτος και χρησμένος στην Καινή Διαθήκη, δια Πνεύματος Αγίου όπως θα δούμε, είναι ο Ιησούς Χριστός, και μάλιστα στο Ιώτα κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων και στο 38 εδάφιο, διαβάζω, θα διαβάσω από το 37, «Τον λόγον τούτον εσείς εξεύρετε, ως σε κηρύχθη καθ' όλη την Ιουδαία και αρχή σας από της Γαλιλαίας μετά το βάφτισμα το οποίο εκήρυξε ο Ιωάννης, πως ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιον και με δύναμη, ως της δήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα σου καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτού». Άρα λοιπόν το πρώτο χρίσμα δια Πνεύματος Αγίου που έκαμε ο Θεός είναι στον Ιησούν Χριστόν, καθώς είναι προφητευμένο και στον Ισαΐα του προφήτη, «Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ, δια τούτο με έχρισε, δια να κάνω την αποστολή μου, να ευαγγελίζω με τους φτωχούς, να κηρύξω ελευθερία στους δεσμίους κλπ». Άρα λοιπόν ο πρώτος και χρησμένος της Παλαιάς Διαθήκης δια Πνεύματος Αγίου είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον έχρισε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη. Τι είναι λοιπόν στην Καινή Διαθήκη το χρίσμα? Είναι το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, το χρίσμα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή και με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη. Μάλιστα, τι είναι και ποιο είναι? Ποιο είναι? Είναι πάλι το βάφτισμα με Πνεύμα Άγιο. Τι είναι? Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και ποιο είναι? Το βάφτισμα που κάνει ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου σε όλους τους πιστεύοντας. Και αυτό το λέει πάρα πολύ καλά στην επιστολή προς Κορινθίους τη Δευτέρα ο Απόστολος Παύλος, στο 21 εδάφιο, διαβάζω στο πρώτο κεφάλαιο, «Ο δε βεβαιώνει μας με θυμών», βεβαιώνει εμάς μαζί με εσάς, «εις τον Χριστόν και ο χρήσας ημάς είναι ο Θεός». Άρα λοιπόν αυτός που μας έχρισε εμάς είναι ο Θεός, καθώς μας βεβαιώνει όλους μαζί τους χριστιανούς δια του Ιησού Χριστού. Πώς μας έχρισε? «Ώστις και εσφράγησεν ημάς και έδωκε τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών». Με την αναγέννηση λοιπόν έρχεται ο αραβώνας του πνεύματος στις καρδιές μας. «Εσφράγησεν ημάς με τον αραβώνα της πίστεως εν τες καρδίες ημών».
Όμως, στην επιστολή προς Εφεσίους λέγει ο Λόγος του Θεού ακόμη, στο πρώτο κεφάλαιο και 13 εδάφιο, στον οποίο και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας του Ευαγγέλιου της σωτηρίας σας, εις τον οποίο και πιστεύσατε σε σφραγίστητε με το Πνεύμα του Άγιον της Επαγγελίας, ο οποίος είναι ο αραβόν της κληρονομίας ημών. Άρα λοιπόν το χρήσμα είναι το Πνεύμα του Άγιο και επίσης το βάφτισμα με Πνεύμα Άγιο είναι αυτό το οποίο ο Θεός με το οποίο έχρισε ημάς, χρεί όλους τους πιστεύοντας. Τώρα ας δούμε τι περιγράφει ο Απόστολος Ιωάννης σε αυτό το οποίο λέγεις, τι κάνει το χρήσμα, τι είναι το χρήσμα. Διαβάζω δεύτερο κεφάλαιο 20 εδάφιο. «Και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου, ώστε γνωρίζετε τα πάντα». Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν, καθώς περιγράφει ο Λόγος του Θεού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, μας οδηγεί, είναι αυτό που μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Θεός μας χρεί δια Πνεύματος Αγίου, με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη. Το χρήσμα είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, καθώς είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο λαμβάνουν οι πιστεύοντες, καθώς είναι γεγραμμένο ποταμί υδατος ζώντος, θέλουσι ρεύση εκ της κοιλίας σας, και τούτο το έλεγε δια το Πνεύμα το Άγιο το οποίο έμελον να λαμβάνουν οι πιστεύοντες. Λέγοντας λοιπόν ο Απόστολος Ιωάννης ότι και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε τα πάντα, σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διακονίες διδασκάλου ή άλλες διακονίες Αποστόλου, Προφήτου, Ευαγγελιστού και επιμένα. Αντιθέτως μάλιστα υπάρχουν, αλλά ο Θεός δια του Ιησού Χριστού προσδιορίζει τις διακονίες στην Εκκλησία για να καταρτίζει τους Αγίους δια να γνωρίζουν τα πάντα. Καταρτίζει λοιπόν ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μέσα από τις διακονίες που δίνει πάντα στους Αγίους ώστε να γνωρίζουν τα πάντα. Εσείς λοιπόν γνωρίζετε τα πάντα γιατί έχετε το χρήσμα. Αλλά δεν φτάνει να υπάρχουν διδάσκαλοι κατά διακονία. Πρέπει και αυτοί που διδάσκονται να είναι αναγεννημένοι, να έχουν λάβει με την αναγέννηση το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά τους. Ακόμη καλύτερα και περισσότερο να έχουν πληστεί και Πνεύματος Αγίου, ώστε να γίνει το Πνεύμα το Άγιο ποταμί υδατοζώντος που βγαίνουν από την κοιλία των ανθρώπων, ώστε πραγματικά το χρήσμα των διακονιών από τη μια μεριά και το χρήσμα των Αγίων από την άλλη μεριά να φέρνει σε αυτό που θέλει ο Θεός, τον καταρτισμό των Αγίων, ώστε να γνωρίζουν τα πάντα. Και εξηγεί ακόμη περισσότερο στο 27 εδάφιο, «και το χρήσμα το οποίο εσείς ελάβατε από του Θεού διά του Ιησού Χριστού, σε σας μένει και δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει της, γιατί είστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου, καθώς λέγει ο Λόγος του Θεού, εσείς πάντες είστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου, δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει της, αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρήσμα, περί πάντων το ίδιο χρήσμα, το ίδιο πνεύμα», και εδώ να προσέξουμε, είπε και διαβάσαμε στο Λόγο του Θεού στην Έξοδο, το ξαναδιαβάζω, «δεν θα κάνετε όμοιον με αυτό», αλλά το είναι 32 εδάφιο, «επισάρκα ανθρώπου δεν θέλει χυθίου, δεν θέλετε κάμι όμοιον αυτού, κατά τη σύνθεση αυτού την οποία ο Θεός διέταξε, έτσι θα κάνετε, ώστε τούτο να είναι άγιον και να είσαστε άγιοι κι εσείς». Άρα λοιπόν αυτό το χρήσμα, το Πνεύμα το Άγιο, το ίδιο χρήσμα, το ίδιο Πνεύμα Άγιο, θα σας διδάσκει για όλα, και αυτό που θα σας διδάσκει είναι η αλήθεια και δεν είναι ψεύδος, καθώς σας εδίδαξε το Πνεύμα το Άγιο και μένετε σε αυτό.
μένετε στην οδηγία και στη διδαχή του Πνεύματος του Αγίου και το Πνεύμα το Άγιο μένει μέσα σας. Γιατί όμως λέει δεν θα κάνετε όμοιον, το εξηγεί στην επιστολή προς Κορινθίους τη Δευτέρα και διαβάζω από το κεφάλαιο Ιωτα και το εδάφιο 3. Φοβούμε όμως μήπως καθώς όβησε εξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρούν ούτως τα νοήματά σας και εκπέσετε από τις απλότητες της εις των Χριστών. Διότι αν κάποιος έρχεται και σας κηρύττει πρώτον άλλον Ιησούν, τον οποίον εμείς δεν κηρύξαμε, ή λαμβάνεται άλλο πνεύμα, το οποίο δεν και άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν εδέχθητε, δεν διδαχτήκατε, εσείς αυτόν θα το δεχτείτε. Δηλαδή μπορεί ψευδοδιδάσκαλοι και αιρετικοί να διδάξουν τον Ιησού Χριστόν σαν τον Ιησού Χριστόν έναν άλλον Ιησούν, δηλαδή ότι δεν είναι ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, καθώς το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα και λέγει ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, ο Λόγος του Θεού ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, άλλον Ιησούν, αλλά και άλλο πνεύμα. Και ποιο είναι το άλλο πνεύμα? Το πνεύμα των ανθρώπων, το πνεύμα των σοφών ανθρώπων, των μεγάλων ανθρώπων. Όχι το πνεύμα το Άγιον, το εκπορευόμενο εκ του Πατρός, διά του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους που το ζητάνε. Ένας είναι ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας. Με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα και μας έδωσε επαγγελία ότι ο Ιησούς Χριστός θα μας βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Με το Πνεύμα των Γραφών, το Πνεύμα της δόξης και της δυνάμεως του Θεού. Το Πνεύμα της αληθείας. Και τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Μας διδάσκει και μας υπενθυμίζει όσα ο Χριστός είπε. Το Πνεύμα το Άγιο παίρνει από το Λόγο του Θεού και διδάσκει τους ανθρώπους. Δεν λέει δικά του πράγματα, άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει δια Πνεύματος Αγίου άλλη διδασκαλία εκτός το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εάν υπάρχει, αυτό είναι άλλο πνεύμα. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου ο άνθρωπος μπορεί να ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν Κύριον των Κυρίων και Βασιλέα των Βασιλέων. Αλλά προσοχή στο Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό και ο Απόστολος Ιωάννης λέει δοκιμάζετε τα πνεύματα, αδερφοί αγαπητοί, αν είναι εκ του Θεού. Γιατί? Διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθαν εις τον κόσμο. Διαβάζω από το 4ο εδάφιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου που μας οδηγεί ο Λόγος του Θεού, του Αποστόλου Ιωάννη, συγγνώμη, που μας οδηγεί στο να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα. Αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθαν εις τον κόσμο. Εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού. Γιατί υπάρχουν και άλλα πνεύματα. Εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή, είναι το πνεύμα το εκ του Θεού. Αν ομολογεί ότι ο Θεός, ο Λόγος του Θεού δεν ήλθε εν σαρκή, είναι άλλο πνεύμα και άλλο χρήσμα. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στην ερώτηση τι είναι χρήσμα, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ποιο είναι το χρήσμα? Το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίω. Έτσι έχρισεν ημάς ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση ενός φίλου μας ανώνυμου, αδελφού μας ανώνυμου. Αγαπητά μου αδέλφια, χαίρετε. Πέστε μου σας παρακαλώ τη γνώμη σας, ποιος είναι ο πολύτιμος μαρχαρίτης από την παραβολή του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας Ματθαίος Ιωταγάμα 13:45. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι να σας ευλογεί πλούσιο ο Θεός μας. Για να πάμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και μάλιστα στο Ιωταγάμα κεφάλαιο να δούμε το 45 εδάφιο τι λέει. Πάλιν είναι ομοία η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον έμπορον ζητούντα καλούς μαργαρίτας, όσοι ευρώνε ένα πολύτιμο μαργαρίτη, πήγε και πούλησε πάντα όσα είχε και αγόρασε αυτόν.
Όμως ας διαβάσουμε από το προηγούμενο μυστήριο, από το 44 εδάφιο, να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πάλι νομία είναι η βασιλεία των ουρανών με θησαυρών και κρυμμένων εν το αγρό. Η βασιλεία του Θεού λοιπόν μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι είναι ένας θησαυρός που είναι κρυμμένος στον αγρό. Όχι σε κάποιο αγρό, σε ένα συγκεκριμένο αγρό, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, εις οι χριστιανοί, η Εκκλησία του Χριστού, είστε αγρός Θεού και οικοδομή Θεού. Άρα ο θησαυρός, η βασιλεία του Θεού που είναι θησαυρός και κρυμμένος εν το αγρό, είναι κρυμμένος μέσα στον αγρό του Θεού, μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όποιος προσέρχεται στην Εκκλησία, το βέβαιο είναι ότι τον ελκύει ο Θεός, επειδή τον αγάπησε, τον οδηγεί στην Εκκλησία του, τη δική του, τον οίκον του. Εκεί του ανοίγει την καρδιά να προσέχει στα λαλούμενα, στα κηρυττώμενα, και στη συνέχεια του ανοίγει τη διάνοια να κατανοήσει τις γραφές. Ώστε ο άνθρωπος, ακούγοντας το Λόγο του Θεού και εννοώντας το Λόγο του Θεού, γνωρίζει την αλήθεια, εξητάει αυτόν τον οποίον ο Θεός συστήνει, τον θησαυρό των Ιησού Χριστών των Κύριων, και όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού σώζεται. Άρα λοιπόν σε αυτό το εδάφιο λέγει, ξαναδιαβάζω, ομοία είναι η βασιλεία του Θεού με θησαυρό που είναι κρυμμένος στον αγρό, με τη σωτηρία, με την αιώνια ζωή, με το Χριστό που είναι κρυμμένος μέσα στην Εκκλησία, γιατί όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού, εκεί είναι και αυτός. Άρα λοιπόν εδώ είναι πολύ περισσότερον συνηγμένοι, είναι η Εκκλησία του Χριστού, και εκεί ανάμεσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι αυτός, και μάλιστα βασιλεύει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, καθώς είναι η κεφαλή της του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας του Θεού, κεφαλή. Μέσα στην Εκκλησία του Θεού θα βρεις τον Χριστό σαν θησαυρό και κρυμμένο. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Τον οποίον αφού βρήκε ένας άνθρωπος, τον έκρυψε και με πολύ χαρά πήγε και πούλησε όλα όσα έχει και αγοράζει τον αγρόν εκείνον που έχει μέσα τον Χριστό, τη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα για να μπορέσεις να έχεις το θησαυρό που είναι κρυμμένος μέσα στον αγρόν του Θεού, πρέπει να πουλήσεις όλα τα άλλα. Δεν μπορεί να έχεις και το Χριστό και τα άλλα. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Ή τον έναν, τον Χριστό, θα μισήσεις και τον άλλον, το μαμονά, θα αγαπήσεις, ή τον έναν, στον έναν θα προσκοληθείς και τον άλλον θα τον περιφρονήσεις. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε δύο κυρίως. Δεν μπορούμε να έχουμε και τον Χριστό και τον κόσμο. Και τη Βασιλεία του Θεού και τη Βασιλεία του κόσμου τούτου. Γιατί βασιλεύς της Βασιλείας του Θεού είναι ο Χριστός, βασιλεύς της Βασιλείας του κόσμου είναι ο διάβολος. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο κυρίως. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το θησαυρό που βρήκαμε μέσα στην Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδρεύμα της αληθείας, θα πρέπει να πουλήσουμε όλα τα άλλα και να πουλάμε όλα τα άλλα, καθώς λέγει και ο Απόστολος Παύλος και μας το εξηγεί πάρα πολύ καλά όλο αυτό το γεγονός, λέγοντας πλην, διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους, το 7 εδάφιο του 3ου κεφαλαίου, πλην όλα εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, τα πολλά, τα μεγάλα, τα σπουδαία, όλα αυτά τα νόμισα ζημιά και τα πούλησα για το Χριστό, για να κερδίσω το Χριστό. Μάλιστα και συνεχίζω, όχι μόνο στην αρχή, αλλά και στη συνέχεια συνεχίζω να θεωρώ τα πάντα ότι είναι ζημιά για μπροστά στο έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για να συνεχίζει να μου αποκαλύπτει το Χριστός, να συνεχίζω να γνωρίζω το Χριστό. Πρέπει όλα τα μεγάλα και τα σπουδαία της ζωής μου να τα θεωρήσω ζημιά. Και όχι μόνο αυτό, συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, δια των οποίων Ιησού Χριστόν λογίζομαι, θεωρώ ότι είναι σκύβαλα τα πάντα, όλα τα άλλα, για να κερδίσω τον Χριστό και να βρεθώ μέσα σε Αυτόν, μη έχοντας δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά τη δικαιοσύνη την δια της πίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη του Θεού λοιπόν δια της πίστεως.
Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, για να κερδίσει τον ουρανό, για να κερδίσει τον Χριστό, για να κερδίσει την εύνοια του Θεού και τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού, έχει κατανοήσει αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός μέσα σε αυτό το μυστήριο της βασιλείας των ουρανών, ότι βρήκε το θησαυρό μέσα στην Εκκλησία, τα πούλησε όλα τα άλλα, συνεχίζει να πουλάει όλα τα άλλα τα οποία είναι κέρδη, γιατί έτσι κέρδισε τον Χριστό, έτσι θα συνεχίσει να γνωρίζει τον Χριστό και έτσι θα φτάσει μέχρι την αιώνια ζωή. Μετά από αυτό όμως, δηλαδή την αποκλειστική σχέση που θέλει ο Θεός με τον άνθρωπο, η βασιλεία του Θεού με τον κάθε άνθρωπο, θέλει δηλαδή ο άνθρωπος να τα πουλάει όλα για να δέχεται τον Χριστό. Αποκλειστική σχέση, τώρα έρχεται να δείξει και την άλλη μεριά. Τι ο Θεός κάνει προς τους ανθρώπους. Λέγει λοιπόν, πάλιν ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον έμπορον που ζητάει καλός Μαργαρίτας. Πάλι η βασιλεία του Θεού μοιάζει με έναν έμπορο που ζητάει καλούς Μαργαρίτας. Είναι ψάχνει να βρει καλούς Μαργαρίτας, ο οποίος όταν βρει και έναν πολύτιμον Μαργαρίτη, πήγε και πώλησε όλα όσα έχει και αγόρασε αυτόν. Άρα λοιπόν η βασιλεία του Θεού εμπορεύεται, ψάχνει να βρει καλούς Μαργαρίτας. Και ο Θεός είναι αυτός, η βασιλεία του Θεού, ο Θεός είναι αυτός που ψάχνει να βρει καλούς Μαργαρίτας. Και βρήκε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, όλους τους Αγίους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Μέχρι που ήρθε η στιγμή του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, που είναι ο καλός Μαργαρίτης. Ο τέλειος Μαργαρίτης, ο πολύτιμος Μαργαρίτης, ο κεχρισμένος του Κυρίου, ο δούλος του Θεού. Που τον βρήκε και ρώτησε πώς τον βρήκε, όταν ρώτησε ποιος θα πάει για μας να σώσει τους ανθρώπους, και ο Κύριος μας είπε ιδού εγώ ο Θεέ, με χαρά έρχομαι να κάνω το θέλημά σου. Τον βρήκε γιατί ήλθε προς αυτόν όταν ο Θεός ρώτησε ποιος θα υπάγει δί μας. Άρα για το Θεό, για τη βασιλεία του Θεού, καλός Μαργαρίτης καταρχάς είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, όπως λέγει η Γραφή, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, γι' αυτό είναι καλός Μαργαρίτης, γιατί με την θέλησή του και με χαρά έτρεξε να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά αφού κένωσε τον εαυτό του, όχι από τη θεότητά του, από τη δόξα του, πώς κένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, λαβών δούλου μορφή, λαμβάνοντας δούλου μορφή. Και συγκεκριμένα δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του λαβών δούλου μορφή, και αφού έγινε όμοιος, δηλαδή αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και αφού ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του σαν πολύτιμος Μαργαρίτης στα χέρια του Θεού, εταπείνωσε τον εαυτό του, πώς? Γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και υπερήψωσεν ο Θεός αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, δια να κλίνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι, επουρανίων επιγείων καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Καταρχάς λοιπόν ο πολύτιμος Μαργαρίτης είναι αυτός που βρήκε ο Θεός για να κάνει το θέλημά του, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Και από εκεί και πέρα τώρα η Βασιλεία του Θεού βιάζεται, οι βιαστές αρπάζουν αυτήν, καθώς ο Θεός διά του Ιησού Χριστού εκλέγει άλλους πολύτιμους Μαργαρίτες που ψάχνει να βρει, όπως είναι ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος κλπ. Ανθρώπους οι οποίοι αφιερώνουν τη ζωή τους στον Θεό, πράττουν κατά πάντα το θέλημα του Θεού, δηλαδή ζούνε μόνο όπως ο Χριστός, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ζούσε μόνο για να πράττει το θέλημα του Θεού. Δεν πράττω τα δικά μου έργα, τα έργα είναι αυτά που πράττει ο Θεός διε μου. Δεν λέω τα λικά μου λόγια, αλλά τα λόγια μου είναι του Πατρός μου, τα οποία ο Θεός, ο Πατέρας μου λέγει διε μου. Γι' αυτό ήταν και καλός Μαργαρίτης στα μάτια του Θεού.
αλλά και ο Ιησούς Χριστός είναι έμπορος καλών μαργαριτών, μέχρι που βρίσκει κάποιον πολύτιμο μαργαρίτη, που τώρα σε αυτή την περίπτωση είναι ο άνθρωπος. Ποιος άνθρωπος? Ο κεχρισμένος, ο δούλος του Θεού, τον οποίον διαλέγει ο Θεός για να τον χρησιμοποιήσει για τη δόξα του, να του δώσει τη δική του αποστολή, να τον χρήσει, καθώς λέγει ο ίδιος, «Πνεύμα Κυρίου είναι επεμέδια τούτο, με έχρισε ο Πατέρας μου δια Πνεύματος Αγίου, δια να ευαγγελίσω τους πτωχούς», και περιγράφει όλη την αποστολή του Χριστού. Έτσι και ο Ιησούς Χριστός τώρα ψάχνει να βρει καλούς μαργαρίτας, που είναι η σύναξη των Αγίων, η πρόσκληση, «Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι», και από αυτούς βρίσκει κάποιους που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά που έχει ο Χριστός, το φρόνημα που έχει ο Χριστός, να απαρνηθούν τον εαυτό τους, να πάρουν το σταυρό τους και να ακολουθούν τον Χριστό, να κενώσουν τον εαυτό τους από τη δόξα τους, λαμβάνοντας δούλου μορφή, όπως ο Χριστός. Καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, ελευθεροθέντες από την αμαρτία, εδουλώθημεν εις το Θεό και δουλωθέντες εις τον Θεό, ο καρπός μας είναι εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Κάποιους ειδικούς ανθρώπους που θέλει όλους, που είναι η Εκκλησία του. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο καλός Μαργαρίτης της Βασιλείας των Ουρανών είναι όλη η Εκκλησία. Ή επί προσωπικού επίπεδου άνθρωποι που αφιέρωσαν τη ζωή τους στο έργο του Θεού και με χαρά πράττουν το θέλημα του Θεού, μιμητές του Αποστόλου Παύλου που είναι μιμητής του Χριστού. Άρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τι είναι? Καλός Μαργαρίτης στα μάτια του Χριστού. Γιατί? Γιατί είναι μιμητής του Χριστού. Και όποιος είναι μιμητής του Χριστού, μιμητής του Παύλου που είναι μιμητής του Χριστού, τότε και αυτός είναι καλός Μαργαρίτης στα μάτια της Βασιλείας του Θεού και μπορεί ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει ενεργά για τη δόξα του. Να τον χρήσει, να τον καταστήσει και χρησμένο του, να του δώσει αποστολή, και με την αποστολή που θα του δώσει να εκπληρώνεται το θέλημα του Χριστού που είναι το θέλημα του Θεού και να δοξάζεται ο Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Άρα λοιπόν η Βασιλεία του Θεού είναι σαν έμπορο που ψάχνει να βρει καλούς μαργαρίτες μέχρι που βρήκε έναν πολύτιμο μαργαρίτη. Τότε τα πούλησε όλα για να αγοράσει τον πολύτιμο μαργαρίτη. Δηλαδή λέγει ο Λόγος του Θεού, αφού το εφάνεις πολύτιμος, σε παρένθεση μαργαρίτης, εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάστης και εγώ σε αγάπησα. Όταν λοιπόν κάποιος βρίσκεται πολύτιμος στους οφθαλμούς του Θεού και είναι πολύτιμος μαργαρίτης, δοξάζεται, γιατί ο Θεός είναι μαζί του, γιατί ο Θεός κρατάει το χέρι του, τον οδηγεί, ελευθερώνει την πορεία και το δρόμο των ανθρώπων από εχθρούς τους οποίους παραμερίζει και από προσκόμματα τα οποία καθαρίζει, και τον φτάνει μέχρι το τέλος να εισέλθει πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή με αυτή την παραβολή, όπως με την προηγούμενη, ο Χριστός θέλει την αποκλειστική μας των ανθρώπων σχέση μας με το Θεό. Έτσι τώρα έρχεται ο Θεός και λέει, εάν εσύ βρεθείς και σταθείς πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, τότε εγώ σου εγγυώμαι την προσωπική μου αποκλειστική σχέση με σένα. Θα δώσω, λέει η Γραφή στον Ισαΐα τον προφήτη, πολλούς λαούς υπέρ εσού και πολλούς ανθρώπους υπέρ εσού, προκειμένου να σε διατηρώ, να σε συντηρώ σαν πολύτιμο μαργαρίτη στο έργο μου, να πράττεις πάντα τα θελήματά μου, ώστε να δοξάζεται ο Πατέρας μου, φέρνοντας καλό πολύ καρπό και ο καρπός σου να μένει. Άρα λοιπόν, στην ερώτησή σου, ποιος είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης? Ο πρώτος πολύτιμος μαργαρίτης στη Βασιλεία του Θεού και στα μάτια του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Και στη συνέχεια, όσους ο Χριστός εξέλεξε και παρέμειναν πιστοί μέχρι τέλους, όπως ο Απόστολος Παύλος λέγει, τον αγώνα τον καλονιγονίστην, τον δρόμο μου τον ετελείωσα, την πίστη μου διατήρησα, τώρα δε μου μένει παρά ο της δικαιοσύνης στέφαρος.
θα μου δώσει ο δίκαιος κριτής εκείνη την ημέρα. Άρα ο Απόστολος Παύλος είναι πολύτιμος μαργαρίτης στα χέρια του Χριστού, όπως και ο Απόστολος Πέτρος, και καθένας έχει και τη δική του αποστολή. Ο Απόστολος Πέτρος ήταν προς τους Ισραηλίτες, ο δε Απόστολος Παύλος προς τα έθνη. Καθένας έχει τη δική του αποστολή, την προσδιορισμένη από το Θεό. Ήθε δείχνοντας εμείς προς τον Θεό την αποκλειστική μας πρόθεση που θέλει ο Θεός να δείχνουμε, ο Χριστός και μόνο ο Χριστός, τίποτα άλλο δεν έχει αξία στη ζωή μας εκτός από τον Χριστό, τότε και ο Χριστός δίνει την αποκλειστική πρόθεση που έχει σε αυτόν που του δείχνει την αποκλειστική πρόθεση, να είναι πολύτιμος στους οφθαλμούς του, να δοξάζεται και να τον αγαπάει ο Θεός με μια ιδιαίτερη αγάπη, να είναι σφόδρα αγαπητός στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ερώτησή σου, αγαπητέ αδελφέ μου ανώνυμε, και σου ευχόμαστε ο Θεός να σε ευλογεί πλούσια. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος, με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.